Πάμε στην Μεργύγου, γιατί είχαμε μέχρι καλησπέρα μηνύματα 112 για περιορισμό τη κυκλοφορία ακόμα και στην Αττική. Ακριβώ, Νίκο, μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, για θηλώδει ανέμου και καταιγίδε εστάλει στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων σε αρκετέ περιοχέ τη χώρα. Συγκεκριμένα στο βόρειο Αιγαίο, στι Κυκλάδε, στην περιοχή του Πατραϊκού και Κονηθιακού κόλπου, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Αττική. Καλούμε του πολίτε να αποφεύγουν τι άσκοπε μετακινήσει και να ακολουθούν τι οδηγίε των αρχών. Τώρα, είχαμε ήδη ζημιέ στην Κρήτη από ανεμοστρόβιλο στα... στον νότο των Χανίων. Ακριβώ. Ανεμοστρόβιλο χτύπησε τα φαλάσαρνα στην Κρήτη, προκαλώντα αρκετέ ζημιέ. Εδώ έχουν ξεριζωθεί ελιέ από τον αέρα. Ε. Πλάνα. Ακριβώ. Έπεσαν δέντρα, ξεριζώθηκαν ελαιόδεντρα. γενικότερα, ξυλώθηκαν πάρα πολλά θερμοκήπια. Έχουμε καταστροφέ και σε σοδιέ και σε καλλιέργειε. Από τη Μανία δεν κλείτωσε ούτε ένα τροχόσπιτο που υπήρχε εκεί στην περιοχή. Αναποδογύρισε. Ακόμα και ένα ιστέγη ενό παραλιακού μαγαζιού. Α, να σου πω τέλο, Νίκο, ότι εν τη κακοκαιρία, προληπτικά μέτρα για του εργαζόμενου και ιδιαίτερα για του διανομή. Συστήνει το Υπουργείο Εργασία, όπω αναφέρει και σε ανάρτησή του ο Υπουργό Εργασία, ο Άδωνη Γεωργιάδης Και τέλο να σου πω ότι υπάρχει επόπλου για τα λιμάνια τη Αθήνα. Τη Ραφίνα και του α, Λαβρίου, ενώ δύο δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν από το λιμάνι α, του Πειραιά για τα χανιά. Καλό είναι οι επιβάτε που θέλουν να ταξιδέψουν Μάλιστα. για σήμερα και αύριο να επικοινωνήσουν με τα κατατόπου λιμεναρχία.